290 άτομα έχουν περάσει από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα το κατόφλι των κεντρικών φυλακών, καθώς έχουν καταδικαστεί για παρακοή εκτέλεσης διατάγματος που αφορά στην αποπληρωμή αστικών χρεών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας ή δεν κατέβαλαν διατροφές και μηνιαίες δόσει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα στοιχεία κατέθεσε ενώπιον των μελών τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών η αναπληρώτρια διευθύντρια των κεντρικών φυλακών Άννα τον τόνισε ότι κάθε εργάσιμη ημέρα δύο πολίτε περνούν την πόρτα των κεντρικών φυλακών ενώ οι πλήστε εκτελέσει ενταλμάτων από τι αστυνομικέ αρχέ γίνονται τι Παρασκευέ. Τα εν πρόσωπα φυλακίστησαν σε περίοδο 167 εργάσιμων ημερών. Εκτείουν ποινή φυλάκιση για χρέη από 200 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ. Οι περισσότεροι οφείλουν ποσά από 200 ευρώ μέχρι 800 ευρώ. Κανένα δεν βρίσκεται στη φυλακή για χρέη εκατομμυρίων ευρώ. Οι βουλευτέ εξέτασαν κοινή πρόταση νόμου τον Δημήτρη Σιλουρή και Νίκου Κουτσού που προνοεί αναστολή τη εκτέλεση ενταλμάτων και φυλάκιση πολιτών για αστικό χρέο μέχρι 1000 ευρώ, εκπρόσωπο τη νομική υπηρεσία υπέδειξε τον κίνδυνο αντισυνταγματικότητα, καθώ αντιβαίνει στο άρθρο 53.4 του συντάγματο που παρέχει το αποκλειστικό δικαίωμα στον πρόεδρο τη Δημοκρατία, κατόπιν συνεννόηση με το Γενικό Εισαγγελέα, να αναστέλει ή να μετατρέπει ποινέ. Ζήτησαν τελικά την εξέβρεση εναλλακτικών τρόπων επιβολή ποινών, όπω κοινωνική εργασία, Ένταξη στο κέντρο εξωϊδρηματική απασχόληση των κεντρικών φυλακών ώστε μέρο του μισθού να καταβάλλεται για αποπληρωμή του χρέου. Γιατί δεν έχουμε μέσα 300 μεγαλοφιλέτε και έχουμε 300 μικροφιλέτε. Κατά τη διάρκεια τη συζήτηση, αναφέρθηκε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε οδηγίε στι 15 Σεπτεμβρίου που θα διαβιβαστούν προ τα μέλη τη αστυνομία. Όπω κατά την εκτέλεση φυλακιστηρίων που σχετίζονται με οφειλέ, διερευνάται το ενδεχόμενο διακανονισμού για καταβολή των οφειλών με δόσει και όπω τα φυλακιστήρια εκτελούνται για μεγάλα ποσά.